Πολύ λυπήθηκα με αυτό που έγινε με τον Ηλία. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δύσκολο μου είναι κάθε φορά που μπαίνω στο κομμωτήριο στον Μπουρνάζη. Να πρέπει να το παίξω υπεράνω και μέσα μου να ουρλιάζω. Να τους βλέπω μαζί, να χαμογελάω, να θέλω να βάλω τα κλάματα. Σου αρέσει ο φίλος μου? Πάρα πολύ. Μάλιστα. Έχεις αγχώς? Πολύ. Είναι το πρώτο μας ραντεβού. Α, το πρώτο ραντεβού. Και πού θα σε πάει? Δεν ξέρω. Έκπληξη. Δεν έπρεπε να τον αφήσει να φύγει. Εσείς οι γυναίκες μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα όταν θέλετε πραγματικά. Ναι. Όταν αγαπάς κάποιον δεν τον κρατάς με το ζόρι. Του έδωσες 20 ευρώ. Ναι, το ξέρω. 20 ευρώ είναι 6.800 δραχμές. Τόσα είναι. Δεν το έχω ξεχάσει, δεν τα υπολογίζω πια σε δραχμές. Ναι, εγώ τα υπολογίζω γιατί είναι σχεδόν το μεροκάματό μου. Ηλία. Ναι, γιατί κάνει και λίγο κρύο. Είσαι τρελός, παιδί μου. Τι κάνεις εδώ? Αφού δεν έχεις σπίτι, πάνε στο δωμάτιό σου. Θα κάνουμε ήσυχα όμως. Γιατί κατάφερα έξω και δεν με ακούσαν, δεν με ακούσαν εδώ πέρα. Δεν το πιστεύω αυτό που έκανες. Λίτσα, την παροιμία του δώσαν γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια, την ξέρεις? Όλοι κάνουμε αμά να βρούμε κάποιον που να είναι και κούκλος και πλούσιος. Και εσύ κάνεις κόγξες. Ζεις την απόλυτη φαντασίωσή μου και γκρινιάζεις. Μην είσαι τόσο αχάριστη. Το λάδι και το νερό δεν ανακατεύονται, Λίτσα. Όσο και να προσπαθήσεις με τον Ηλία, θα σας χωρίζουν πάντα τα λεφτά. Θυμίσου την κουβέντα μου. Ξέρω ότι μας χωρίζουν πολλά και ότι ανησυχώ για πολλά. Αλλά νομίζω πως τα αισθήματα δεν είναι σαν τα λεφτά, να τα βάζεις και να τα βγάζεις από την τράπεζα όποτε σου κάνει κέφι. Όταν τα έχεις, τα χαρίζεις. 1, 2, 3, 4. Δεν θέλω. Ούτε εγώ. Αλλά πρέπει. Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε, σήκω. Λοιπόν, οφείλω να σου πω ότι θα αργήσω να έρθω στο μαγαζί. Ναι. Κακώς. Δεν πρέπει να ξενυχτάτε τις καθημερινές, κύριε Λεούση. Άμα είναι για καλό σκοπό. Εξάλλου έχω άνθρωπο υπεύθυνο, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Φεύγω. Πού πας? Να φύγω. Από το παράθυρο. Και τι φοβάσαι, με χαλάσει το προξενιό, αλλά πρέπει μου να βγεις από την πόρτα, κοιμούνται ακόμα. Γεια. Καλημέρα, Λιτσάκι μου. Καλημέρα. Τι πρέπει να πω τώρα? Ό,τι και να πεις, γεια. Γεια, τι κάνεις ξύπνα τόσο πρωί? Πάω για τρέξιμο. Πώς νομίζεις ότι διατηρώ τη σιλουέτα μου? Και εσείς? Εμείς, δηλαδή εγώ και ο... Ηλίας, χάρηκα. Παρομοίως. Η γιαγιά της Λίτσας, Τώρα αν σου πω ότι είμαι η μεγαλύτερη αδελφή της, θα το πιστέψεις? Μήπως να γνωριστείτε κάποια άλλη στιγμή να φύγουμε, γιατί... Φεύγω εγώ τώρα. Στο καλό, στο καλό. Thank you.
γιαγιά. Να σου εξηγήσω. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις. Λίγα είδα, πολλά κατάλαβα. Τι μου λες, είναι κάτι σοβαρό ή απλώς μια ξεπέτα? Αμάρε γιαγιά, πώς μιλάς έτσι? Πώς αλλιώς να το πω? One instant. Δεν μπαίνουμε μέσα να φτιάξουμε ένα καφεδάκι να τα πούμε? Εγώ δεν χαλά το πρόγραμμά μου. Άμα θες βάλε μια φορμίτσα και έλα μαζί μου. Διάλειμμα, γιαγιά. Μου βγήκε η γλώσσα. Είναι που είσαι αμάθητη. Μια εβδομάδα να το κάνεις αυτό κάθε μέρα, θα δεις μεγάλη διαφορά. Αν και δεν το χρειάζεσαι εσύ. Το σεξ είναι η καλύτερη γυμναστική. Ρε γιαγιά. Τι ρε γιαγιά. Άσε με να χαρώ κι εγώ λιγάκι που ερωτεύτηκες και τόσο ωραίο παλικάρι, ε. Εγκρίνεις δηλαδή? Εννοείται. Εγγονή μου είσαι, το ίδιο γούστο έχουμε. Παρόλα σας σου είπα ότι ήταν με την Τζέννη, ότι δεν ταιριάζουμε καθόλου. Αυτά εγώ τα ακούω, βερεσέ. Εμένα με νοιάζει. Είναι αυτό που θέλεις, το λέει καρδούλα σου. Ναι. Λιτσάκι, όταν βρίσκεις αυτό που θέλεις, τρέχεις κατά πάνω του. Δεν φεύγεις ούτε με την όπισθεν, ούτε πας σιγά σιγά. Τρέχεις! Κατάλαβες, γιατί η ζωή δεν περιμένει κανέναν, ναι. Άντε, σήκω τώρα να τρέξουμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο οι δυο μας, ε. Καλημέρα, καλώστες μου. Τι έγινε, πήγανε για τρέξιμο τα κορίτσια μου? Εγώ πρώτη φορά και τελευταία. Να σας στύψω δύο πορτοκαλαδίτσες να καρδαμώσετε λιγάκι. Όχι πως το έχετε ανάγκη δηλαδή. Όχι. Η μαμά ξυπνήσε? Πιο σιγά, το ξέχασα. Μη μου την ξυπνήσεις. Γύρισε αργά χθες το βράδυ γιατί είχε πάει στα γενέθλια της φίλης της. Καταλαβαίνεις, άργησε να κοιμηθεί. Δηλαδή τι ώρα? Κατά τις 12 που κοιμήθηκα εγώ δεν είχε γυρίσει ακόμα. Α, τόσο πολύ. Καλά, επίσκεψη σε σπίτι πήγε στα μπουζούκια? Ας τώρα να ξεσκάσει λίγο. Σωστά. Την έχουμε βλέψει πολύ καταπιεσμένη. Έλα ρε γιαγιά. Ο Φώτης ακόμα στην κατάληψη? Ναι, καλά είναι. Με πήρε και τηλέφωνο εχθές. Ναι, αποχωρήσει στη δουλειά. Πρέπει να φύγω να πάω και στο γραφείο που ασχολούμαι, ξέρεις εκεί, με τη διαφήμιση. Τι είναι αυτά ρε παπά? Φυλάδια. Ναι, μου τα δίνουν στο δρόμο και λυπάμαι να τα πετάξω. Θα τα πάω να τα μοιράσω στην ανακύκλωση. Μπράβο, μπαμπάκα μου. Ναι, κορίτσι μου. Carry me home, carry me home, you old sea spray. Carry me home, carry me home, you old sea spray. Λίτσα! Συγγνώμη. Συγγνώμη. Τι κάνεις στο λεωφορείο, το μηχανάκι? Χάλασε. Το άφησα στον μπάμπι για σέρβις. Και δεν στο έχει επιστρέψει ακόμα? Θέλει να κάνει κάτι αλλαγές, λέει. Να σου πω ρε Λιτσάκι. Γιατί δεν του λες και εσένα να σου πάρει να... Ένα μεταχειρισμένο, έτσι, σε χαμηλή τιμή, θα τα βολέψεις κιόλας. Αυτό το look εδώ μέσα πώς το τραβάς κάθε μέρα? Μόνο εγώ το ξέρω. Αλλά δεν γίνεται τώρα. Έχουν προτεραιότητα άλλα πράγματα. Θα νοικιάσω σπίτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί βιάζεσαι τόσο. Ναι. Γιατί αν σου πω τι έγινε χτες το βράδυ, ή μάλλον συγκεκριμένα σήμερα το πρωί, θα καταλάβεις. Μπράβο, μπρεμπάμπη. Κούκλα το έκανες. Αφού το ξέρεις ρε μωρό, τα χέρια μου πιάνουν, ναι. Πάω γιατί θα αργήσω. Ωραία, δεν μου λες, τι ώρα να περάσει το βράδυ να σε πάρω από το γραφείο? Μήπως να μην το κλείσουμε από τώρα? Δεν ξέρω πόση δουλειά θα έχω το βράδυ. Αφού κανονίσαμε, τι θα πούμε στην κοπέλα που μας περιμένει? Ρε μωρό, μην μου τα αλλάξεις τώρα. Να σου πω, θα περάσουμε πολύ φίνα. Σου έχει υποσχεθεί κάτι ο Μπάμπης και δεν έχει γίνει, ε? Καλημέρα, κύριε Γιώργη. Μέρα.
Πάω, θα τα πούμε το βράδυ. Τι μέρα ξέρει και μαραμένη ήταν αυτή, ε? Δεν κατάλαβα. Θα μας κάνεις και κουμάντι με ποια θα είναι, ε? Πατέρα σου είμαι. Αν δεν σε συμβουλέψω εγώ, ποιος θα το κάνει? Δεν χρειάζομαι συμβουλές. Ο Μπάμπης κρατάει μόνο στο τιμόνι της ζωής. Και όπου γουστάρει, στρίβει και αγαπάει. Πρόσεξε, γιατί εκεί που στρίβεις, θα στουκάρεις. Όπο γκρίνια, πρωί-πρωί. Και να σου πω και κάτι, είναι καιρός να το πάρεις απόφαση. Εγώ αυτή γουστάρω. Και αν κάποια θα σε κάνει παππού, είναι μόνο αυτή. Καταλαβες? Άμα κάνετε, παιδιά, κραταμένα κανελί με βούλες. Καλά. Τραγούδα, εσύ τραγούδα. Όταν θα φέρω στο σπίτι όμως, μην πεις ότι δεν στο χάπι. Μπάμπης, σε προειδοποιώ. Αν φέρεις αυτή για νύφη, εμένα ξέχναμε από πατέρα. Ούτε στο γάμο σου θα έρθω, ούτε θα με ξαναδείς. Χαλάρωσε και λίγο, ρε μεγάλε. Χαλάρωσε, σου λέω, χαλάρωσε. Σαν να έχεις δίκιο. Τι ευτυχίζομαι. Σιγά η Σοφία μου πατραχτεί εσένα. Ρε εσύ, αυτή ντρέπεται να σε βγάλει βόλτα στη λαϊκή. Δεν στα πάνε καλά, πατέρα. Δεν στα πάνε καθόλου καλά. Τι κοιτάμε, γκαρσονιέρα. Γκαρσονιέρες, ναι. Αλλά είναι πολύ ακριβές. Μήπως να κοιτάξω για κανένα κοτέτσι. Έλα, σταμάτα. Να, ορίστε. Γκαρσονιέρα, 250 ευρώ. Είμαι υπόγεια. Να απελπιστώ. Όχι, βρε κοριτσάκι μου, κάτσε να τις δούμε πρώτα όλες. Εσύ γιατί γελάς? Γιατί σκέφτομαι ότι η Λίτσα τα έχει με φραγκά τον κόμενο και ψάχνει γκαρσονιέρα ίση με τον μπάνιο του. Κι εγώ το σκέφτηκα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Χθες το βράδυ στον Μπαρκαδόρο έδωσε 20 ευρώ. 20 ευρώ. Mm-hmm. 20 ευρώ στον Μπαρκαδόρο. Έχει δουλέψει ποτέ του να δει πώς βγαίνουν τα 20 ευρώ, ε? Τα πήρα τώρα. Εγώ κάνω γαλλικό χέρια πόδια και μου δίνουν ένα ευρώ. Ένα ευρώ! Και του το είπα και δεν το κατάλαβε. Συγχύστηκα τώρα, έτσι. Συγχύστηκα. Να σου πω, ξέρεις πόσα παίρνεις με 20 ευρώ από το σούπερ μάρκετ? Αλλά τι ρωτάω εσένα, εσύ ξέρεις. Αυτός είναι που δεν ξέρει. Λίτσα. Λίτσα. Ηλία, εσύ κάνεις τα ψώνια για το σπίτι σου? Ναι, ναι, εγώ τις περισσότερες φορές, εγώ, ναι. Επόμενη ερώτηση. Ηλία, πιστεύεις ότι μισό κιλό ψωμί θα σου κοστίσει περίπου 3 ευρώ? Όχι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Ηλία, το πρωινό σου είναι πλήρες ή λιτοδίαιτο? Πλήρες. Α, δηλαδή με δημητριακά, γάλα, βούτυρο, μαρμελάδες. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ο τύπος που συνηθίζει να παίρνει ένα καλό πρωινό. Επόμενη ερώτηση. Ηλία, πιστεύεις ότι ένα λίτρο γάλα θα σου κοστίσει περίπου 1 ευρώ? Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Ηλία, να ξέρεις ότι όσο προχωράς, οι ερωτήσεις θα δυσκολεύουν. Χρησιμοποιείς για τις μετακινήσεις σου το αυτοκίνητό σου ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Το αυτοκίνητό μου, βέβαια. Επόμενη ερώτηση.
Πιστεύεις ότι μία δεσμίδα αστικών εισιτηρίων κοστίζει όσο το φιλοδόρημα που έδωσες στο παρκαδόρο? Γιατί, Λίτσα, γιατί? Σου μιλάω, Λίτσα! Για το Ηλίας δεν ξέρει, αλλά μπορεί να μάθει. Τι? Α, καταφωνεί. Μία ο Ηλίας, μία ο Θωμάς, να ανοίγει αυτή η πόρτα να μπει ο Λεωνάιντας και να μου πει «Γιώτα, μολόν λαβέ». Νομίζω ότι θα αργήσει κι άλλο. Και τόσο που άργησα πολύ ήτανε. Τι είναι, τι είπε η σούπερ γιαγιά? Της άρεσες. Α, ωραία. Άρχισα καλά με την οικογένεια. Τι είναι αυτό, Αγγελιές? Τι ψάχνεις? Σπίτι. Σκέφτεσαι να φύγεις από το πατρικό σου? Το σκέφτομαι πολύ καιρό τώρα και νομίζω ότι δεν πρέπει να το αναβάλω άλλο. Μετά το σημερινό κιόλας. Mm-hmm. Και πού ψάχνεις? Εδώ κοντά. Δεν θέλω να φύγω ούτε μακριά από τη δουλειά, ούτε από την οικογένειά μου, ούτε από τους φίλους μου. Και εκτός αυτού, στο Περιστέρι έχει πολύ χαμηλότερες τιμές. Μπορώ να ρίξω μια ματιά? Όχι. Εσύ θα πας για τα τιμολόγια. Ωραία, θα τα πάω τα τιμολόγια, θα πάω και από την τράπεζα. Θα αργήσω λίγο, δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα. Όχι, όλα είναι υπό έλεγχο. Αλλά αν θέλεις, ρίξε μια ματιά κι εσύ. Δεν θα ρίξω ματιά γιατί σου έχω εμπιστοσύνη. Μ' άρεσε όπως θα είπες εκείνο τον τύπο χθες. Γι' αυτό είμαι εδώ. Άλλωστε, δηλαδή, γι' αυτό θα ήθελα να ξανά είμαι εδώ. Εγώ θέλω να τα ξαναφτιάξουμε. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι θεωρώ το γάμο έναν ξεπερασμένο θεσμό που σε μερικές δεκαετίες θα εκλείψει και... Ναι, Φώτη, εγώ δεν παρεξηγήθηκα επειδή δεν θες να παντρευτείς. Απλά κατάλαβα ότι δεν με θέλεις. Εγώ δεν σε θέλω. Εγώ... Και... παρόλο που είμαι κατά του γάμου, μου άρεσε πάρα πολύ ο ορισμός που έδωσες, ότι γάμος είναι όταν δύο άνθρωποι δεν θέλουν να χωρίσουν ποτέ. Και εγώ δεν θέλω να χωρίσουμε. Ποτέ. Σε χωριό έμαθες να κάνεις ίσιωμα? Παίρνετε το σίδερο με το κάρβουνο και όποιον πάρει ο χάρος? Τι μάλλον ήταν αυτό που έκανες στην κυρία Μητροπούλου? Πήγαινε, χρυσό μου, πήγαινε, να δεις, χρειάζομαι τίποτα άλλο. Ηλία, πώς από εδώ? Δεν σε περίμενα. Έγινε κάτι στο κομμωτήριο? Όχι, όχι, μια χαρά. Είχα μια δουλειά εδώ κοντά και είπα να περάσω. Είχα πάει τα τιμολόγια στο λογιστή. Α, τα πήγες τα τιμολόγια? Ναι, η Λίτσα φαγώθηκε. Μου είπε ότι έπρεπε να το κάνω σήμερα. Ζήτησε το έχει. Πάντα τυπικό αυτό το κορίτσι στη δουλειά του. Σε αυτό βασιζόμουν. Ναι. Τώρα, μια και ανοίξαμε την κουβέντα. Θέλω να μιλήσουμε για τη Λίτσα. Νομίζω ότι είχαμε μιλήσει. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Όχι, όχι, όχι. Η Λίτσα είναι υπεύθυνη τόσο καιρό στο μαγαζί και δεν έχει πάρει μια αύξηση. Δηλαδή, ουσιαστικά κάνει δύο δουλειές και παίρνει ένα μισθό. Α, ναι. Ναι, το σκέφτηκα και εγώ αυτό. Αλλά το αμέλησα. Το κομμωτήριο, τα εγγένεια και μέχρι να στρώσει η δουλειά. Δεν το πιστεύω ότι έρθει και κάνει παράπονα σε έναν που θα μπορούσε να έρθει να μιλήσει σε μένα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Μόνος μου το σκέφτηκα. Μόνος μου. Επειδή το σκέφτηκα κι εγώ και μάλιστα είχα κατά νου να της δώσω αύξηση τον επόμενο μήνα, βέβαια, έχεις δίκιο. Γιατί να το καθυστερούμε? Χαίρομαι. Χαίρομαι που συμφωνήσαμε. Μία χάρη μόνο. Μην αναφέρεις ό,τι το ζήτησα εγώ. Αν γίνεται να φανεί ότι είναι δική σου ιδέα. Εντάξει. Σου χάλασα ποτέ χατήρι εγώ. Ωραία. Θα τα ξανάπτουμε. Έγινε.
Κορίτσια. Τζάμια, καθρέφτες, επιγραφή έξω. Μα χθες θα κάνω. Και πάλι σήμερα. Έλα γρήγορα. Σε ευχαριστώ που ήρθες στο κι για λίγο. Αφού μου έλειψες χθες το βράδυ. Η Νόνη τι έγινε, έγραψε καλά. Δεν με έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο, αλλά είμαι αισιόδοξος. Όλο το βράδυ διαβάζαμε. Και σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ είμαι όλος δικός σου. Πού θες να πάμε? Σπίτι μου. Έλεγα να περάσουμε μια ωραία βραδιά. Μόνο τα δυο μας. Τέλεια. Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ, ε. Γεια. Γεια σου, Γιώτα. Γεια. Λοιπόν, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπετε αυτό το σινεφάκι πάνω από το μονοπάτι? Τέλεια. Θα πάρει γρήγορα τηλέφωνο. Να αφήσουμε λίγο ακόμα τα νυχάκια σας. Έτσι, να πούμε και το δικό σας το φλιτζάνι, ε. Εμένα πάντως όλα μου τα βρήκε. Όλα. Θα με πάρει και τηλέφωνο γρήγορα. Ο δικός σας όμως. Καλά που τον βρήκατε αυτόν. Τρία τέρμινα θα κάνει για να σας πάρει τηλέφωνο. Πάπα, πολύ μακριά. Α, κυρία Πόπη μου, τι κάνετε, ε? Πού είσαι, βρετσένη μου, και σε έχουμε επιθυμήσει. Εγώ τώρα πιάστηκε η φυσιά. Αλλά έχω αφήσει άξια αντικαταστάτρια. Α, είσαι πολύ τυχερή, Τζέρι μου, που έχεις τέτοιο κορίτσι για το μαγαζί. Γεια σας. Γεια σας. Τι έγινε, Λίτσα, όλα καλά? Καλά, Τζέρι, τώρα που ήρθες, να σε ενημερώσω. Δεν χρειάζεται, σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήρθα για να μιλήσουμε. Για κάτι σημαντικό που θα έπρεπε να έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό. Το ήξερα. Το ήξερα ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Νόμιζα πως το είχα γλιτώσει, αλλά έτσι είναι. Το άδικο πληρώνεται. Η Τζέννη έκανε υπομονή, αλλά δεν άντεξε και ήρθε να με βρήσει. Και τι να της πω εγώ τώρα που έχει δίκιο. Μήπως θα ήθελες να πάμε κάπου έξω να μιλήσουμε? Αχ, ειλικρινά θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Λοιπόν, άκου. Αχ, μην το πεις, μην το πεις. Ναι, ξέρω ότι δεν είμαι εντάξει. Αποφάσισα να σου δώσω αύξηση. Ε? Ναι, ξέρω ότι μου την έχεις ζητήσει εδώ και καιρό, αλλά το κομμωτήριο δουλειές, ο χωρισμός με τον Ηλία, πού να μου μείνει μυαλό. Τώρα όμως που τα πράγματα πηγαίνουν μια χαρά, αποφάσισα επιτέλους να σου δώσω την αύξηση. Τζένι, ειλικρινά δεν ξέρω τι να σου πω. Τίποτα να μην μου πεις. Το αξίζεις. Από τότε που πήρες τη θέση μου, όλα κλείνουν ρολόι. Τι να πεις τώρα. Περίμενα ότι θα με βρήσει και αυτή μου έδωσε αύξηση και μάλιστα τη στιγμή που τη χρειαζόμουν για να μπορέσω να νοικιάσω το σπίτι. Λοιπόν, και εγώ θα της το ανταποδώσω. Θα γίνω η καλύτερη υπεύθυνη και θα κάνω το κομμωτήριό μας το πρώτο στο μπουρνάζι. Ορίστε. Και αυτό εδώ είναι για εσάς. Είναι conditioner. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λιτσάκη μου. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά. Τι ήταν αυτό που έδωσε στην κυρία? Είναι τα δείγματα που μας δίνει η εταιρεία για μένα και τα κορίτσια. Εντάξει, η κυρία Ειρήνη είναι πολύ καλή πελάτησα και είπα να της δώσω ένα. Ωραία ιδέα, ε. Μπορούμε να δούμε στους πελάτες δείγματα από σαμπουάν, conditioner, μάσκες, ε. Μάσκες προσώπου. Λέω εγώ τώρα. Στο κομμωτήριο που κάποια στιγμή θα ήθελα να αποκτήσω, να υπάρχουν ολοκληρωμένα σετ περιποίησης. Να μπαίνει μια γυναίκα και να βγαίνει όμορφη και περιποιημένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Όλα τα έχεις σκεφτεί, ε? Όνειρο είναι. Όπως θέλω το φτιάχνω. Ωραία, θα τη σκεφτώ αυτή την ιδέα με τα δείγματα. Θα είναι τέλεια. Όχι όμως όλες τις πελάτησες, για να έχουν κάποιο κίνητρο. Στις κυρίες, ας πούμε, που θα έρχονται μόνο για λούσιμο, δεν θα τους δίνουμε, έτσι θα μας έρχεται και πιο φθηνά. Μάλιστα. Και φαντασία και εμπορικό μυαλό. Εντάξει, θα την πω αυτή την ιδέα στην Τζέννη. Πέρασε σήμερα η Τζέννη από εδώ και μάντεψε. Μου έδωσε αύξηση. Μπράβο, ωραία. Ωραία, ωραία. Πολύ χαίρομαι για σένα. Και εγώ πάρα πολύ. Το περίμενα πάρα πολύ καιρό. Και το βράδυ θα βγούμε έξω και κερνάω. Θα στο χαλάσω όμως. Σήμερα το βράδυ θα γνωρίσεις κάποιους φίλους μου. Θες να γνωρίσω τους φίλους σου? Ναι, και το καθυστέρησαμε κιόλας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλησπέριζα τους μάγκες και τις μάγκητσες. Μάρινα.
Μαρινάκι, τι σου φέρει εγώ. Το μηχανάκι μου. Τι είναι αυτό. Καινούριο μηχανάκι. Για μένα. Τα άλλαξα όλα, δεν άφησα τίποτα όρθιο. Πλάκα, πλάκα με το δικό σου μηχανάκι, τι έγινε. Μας άφησε χρόνος. Και τώρα. Λεωφορείο Πόθος. Λεωφορείο. Δεν έχω πει ποτέ μου σε λεωφορείο. Πλάκα κάνεις. Πρέπει να διευρύνουμε τους ορίζοντές σου. Λοιπόν, είπαμε τα καλορίζικα, μπάμπι μου. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Πάω μέσα γιατί έχω παγώσει και περιμένω και τηλέφωνο από τον Λεωνίδα. Ανεκόμενο στο φλιτζάνι. Ωραία. Λοιπόν, πάω κι εγώ. Μην μου αρπάξει, κυρία Μήνυ, στο κλίμαζον. Μπάμπι μου, ευχαριστώ. Τίποτα, κουκλάρα μου, τίποτα. Όλα καλά με τον Ηλία, έτσι. Τέλεια. Εσύ με τη Σοφία. Τζάμι. Και απόψε θα βγούμε και με την παρέα της. Δεν το πιστεύω. Σήμερα το βράδυ θα βγούμε με τους φίλους στη Ηλία. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι εσένα στο πρότεινε ο Ηλίας, ενώ εμένα μου το πρότεινε μια συνάδελφός της. Και από ό,τι κατάλαβα, το σοφάκι θέλει και να τα αποφύγει. Γιατί το λες αυτό. Τι το λέω αυτό. Δεν την ξέρω. Άρχισε πάλι, μην το κανονίσουμε από τώρα και μπορεί να έχω δουλειά το βράδυ. Έλα, σταμάτα. Κάτσε να βγείτε και θα δεις. Μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα. Έχεις δίκιο. Θα στα πω αύριο. Κι εγώ, πώς είδαν οι φίλοι του Ηλία. Άντε, κουκλάρα μου. Να πέρασουμε καλά σήμερα το βράδυ, έτσι. Πάμε. Γεια σου, χαρά. Τάκη. Ναι. Πάλι εσύ στο μαγαζί. Ναι. Αρρώστησε μια φίλη της και πήγε να τη δει. Τι σου είναι αυτές οι φίλες της, βρε παιδί μου. Τη μια γιορτάζουνε, την άλλη αρρωσταίνουνε. Ναι, τίποτα δεν είμαστε, μαμά μου, τίποτα. Και δεν μου λες. Ναι. Απογευματιάτικο έτυχε να αρρωστήσει η φίλη της. Ναι, τι να κάνουμε, μανούλα μου. Ρωτάει αρρώστηκε η μαμά μου. Δεν ρωτάει πότε θα χτυπήσει. Αν πολλά δε σε ρωτάνε πότε θα σε χτυπήσουν, Τάκη μου. Αχ, πόσο δίκιο έχεις. Να σου πω, βρε Τάκη, αγόρι μου. Ναι, μανούλα μου. Εσύ σε ποιον έμοιασες. Σε σένα. Στο μπαμπά. Στο κουμπάρο. Γιατί ρωτάς, μανούλα. Τίποτα, παιδάκι μου, τίποτα. Ψάχνω να βρω γιατί μου βγήκες τόσο... Λεβέντης. Απ' το στόμα μου το πήρες. Είδες που το βρήκα. Ρε Μαρίνα, δεν είναι ανάγκη. Δεν ακούω κουβέντα. Μπορεί χθες να μου τη γλίτωσες, αλλά σήμερα θα σου τα φτιάξω τα μαλλιά. Να σε συμπαθήσουν και οι φίλοι του Ηλία. Λες να με συμπαθήσουνε. Φυσικά και θα σε συμπαθήσουνε. Πλούσιοι είναι οι άνθρωποι, δεν είναι ηλίθιοι. I got my sights set on you. Ξανασυμβεί αυτό. Κι άμα μου λες ότι βγαίνει αδικαιολόγητο ποσό 1.500 ευρώ, δεν είναι και λίγο. Δεν ξέρω τι να πω. Πάρε τηλέφωνο τον Ηλία στο άλλο το κομμωτήριο να του το πεις. Μπορεί να παραέπεσε κάπου, να ψάξουν να το βρουν μαζί με τη Λίτσα. Ναι, σίγουρα θα τους βρεις εκεί τώρα στο κλείσιμο. Πάρε με τηλέφωνο μόνο να μου πεις και εμένα, Τι έγινε, παιδί. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ήρε, εντάξει, τι έγινε. Και είναι κάτι σημαντικό. Άμα είναι κάτι σημαντικό, θα πάρουν αύριο. Έλα τώρα. Μην είσαι τόσο υπεύθυνο. Και σε κομμωτήριο δουλεύει, δεν δουλεύει στην άσα. Thank you.
Όπα! Τι έγινε, ρε μωρό? Δεν είπαμε ότι θα πέρασω από τη δουλειά να σε πάρω να βγούμε με τους φίλους σου? Αλλαγή σχεδίων. Το ξέρω ότι θα το αποφύγεις. Αλήθεια το λέω. Τι κάθομαι και σε πιστεύω, αφού στο τέλος πάντα μου την κάνεις. Μπορείς να με ακούσεις πριν βγάλεις μόνος σου συμπεράσματα. Ακούω. Ακύρωσε το παψινό γιατί αύριο φεύγω για Βόλο. Τι έκανε, λέει? Έχω δικαστήριο. Κατάλαβες τώρα? Τι ήθελες? Να βγούμε να ξενυχτήσω και αύριο να οδηγήσω τόσες ώρες? Όχι, άμα είναι έτσι, πάω πάσο. Και βγαίνουμε αύριο με τις φίλες σου, Δεν θα γυρίσω αύριο. Θα μείνω εκεί το Σαββατοκυριακό. Δεν κατάλαβα. Το αφεντικό μου έχει ένα ξεχικό στη Μακρινίτσα και μας κάλεσε μερικούς από το γραφείο και... Και θα είναι και ο Χλεχλές μαζί, Πες μας ότι θα είναι και η Κοντούλα Λεμονιά μαζί. Πες το μας αυτό. Ρε Μπάμπη μου. Παράτα με, Σοφία. Αϊ, παράτα με, σου λέω. Δεν το πιστεύω ότι έφτασες να μαγειρέψεις. Καλά, κάτσε να δοκιμάσεις πρώτα. Είμαι σίγουρος πως είναι πεντανόστιμη. Μακάρι. Για τη σάλτσα έχω μία αμφιβολία. Δεν τη δοκίμασες όταν την έφτιαχνες? Έπρεπε. Έχεις πολλά να μάθεις ακόμα. Πρώτη φορά δεν μαγειρεύεις? Κανονικό φαγητό, ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ καλή στα delivery. Αχα. Θα σου μάθω εγώ. Το σημαντικότερο στη μαγειρική είναι να σ' αρέσει. Όλα τα άλλα μαθαίνονται. Πρέπει και να μ' αρέσει κιόλας. Δεν το βλέπω να μαθαίνω. Σ' αρέσει εδώ? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι τέρμα Θεού. Όχι, ρε, κεφαλάρι είναι. Δούλα από την Κηφισιά. Πόπο, κόλλη μου με τα βόρεια προάστια. Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ είναι. Το σπίτι μου, εδώ είναι. Αλλά για έναν πολύ καλό λόγο μπορώ να ξεκολλήσω. Είσαι έτοιμη να γνωρίσεις τους φίλους μου? Γεια σας. Καλώς το. Τι έγινε, Βρεσιλία? Ωραία, ωραία. Να σας γνωρίζω τη Λίτσα. Χαίρετε. Καλό. Πολύ καλό. Αλήθεια? Κάτσε να δω και εγώ τι έφτιαξα. Όχι, με. Εδώ, μα. Μια ιδέα είναι αυτό. Γιατί το λες αυτό? Απορώ πως το κατάπιες. Όχι, δεν είναι. Δεν σου έδεσε πολύ καλά η σάλτσα? Μάλλον κάποιος πρέπει να δέσει εμένα για να μην ξαναπώ σε κουζίνα. Όχι, απλά του λείπει λίγο το... άμα βάλουμε λίγο κερδί. Άστο, Θωμά. Λοιπόν, αποφάσισε. Πίτσα ή σουβλάκι? Ό,τι να. Βρε μωρό μου, δεν είπαμε να μου έχεις εμπιστοσύνη. Ναι. Που θα πας με το Χλεχλέ στην ιδηλιακή Μακρινίτσα? Εσύ θα μου είχες? Μα για δουλειά πάμε. Δεν μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Κόφτηνα. Τι? Και άντε και να κάνω τα στραβά μάτια με τον Στέφανο. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο τι θα κάνεις? Θα παρατάς τα παιδιά και θα τρέξεις Βόλους και στα Πηλιά? Ποια παιδιά? Τα παιδιά από την Πάτρα. Τα δικά μας τα παιδιά, ρε Σοφία, τα δικά μας. Δεν μιλήσαμε ποτέ για παιδιά. Ναι, μιλάω τώρα εγώ. Εντάξει, έχουμε καιρό μπροστά μας. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε καθόλου καιρό. Εμείς στο ζώο μας ή παντρευόμαστε μικροί ή πάμε στο μοναστήρι και γινόμαστε καλόγεροι. Καλά, Στέφανα τότε. Γιατί στο δικό μας κοιτάμε να στρώσουμε τη δουλειά μας. Έλα εδώ, ρε Σοφία. Κάτσε, ρε Σοφία, αμέσως να φουτώσει. Εντάξει, δηλαδή κακό είναι που κάνω σχέδια για το μέλλον. Κακό είναι. Τι, εμείς τα βρίσκουμε σε όλα. Στο γάμο θα κολλήσουμε. Ως τεκομότρια, Ναι. Στο κομμωτήριο της Τζέννης, φυσικά. Ναι. Βέβαια. Πού άλλο θα γνώριζε τον Ηλία, αγάπη μου? Η Τζέννη πώς το έχει πάρει? Τώρα γίνεσαι αδιάκριτη και αγενής. Σιγά καλέ, τι είπα. Κουβέντα κάνουμε. Δεν πιστεύω να παρεξηγήθηκες, Λίτσα. Τι λέτε? Λέμε για τη Λίτσα που είναι κομμώτρια. Ναι. Ναι, και πολύ καλή, μάλιστα. Βέβαια. Το κομμωτήριο στην Κηφισιά έχει υψηλές απαιτήσεις. Στον Μπουρνάζι είμαι. Τον Μπουρνάζι. Λίτσα μου, θέλω την επαγγελματική σου συμβουλή. Άλλαξα κούρεμα και χρώμα πριν ένα μήνα. Πώς φαίνεται? Κοίτα, η βάση σωστή είναι, αλλά θα μπορούσε να κάνεις μελή αντάβγεση για να φωτίσει λιγάκι. Όσο για το μήκος, ένα κοντό ασύμετρο με μύτες θα σε γλύκινε περισσότερο. Αυτό που έχεις είναι λίγο αυστηρό και σε αγριεύει κάπως. Η Λίτσα είναι... αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Το δικό της είναι ειλικρινής. Μα με ρώτησε.
Ναι, αλλά δεν λέμε πάντα ακριβώς αυτό που σκεφτόμαστε. Καλά έκανε η κοπέλα και είπε αυτό που σκέφτεται. Κι εγώ λίτσα μου αμφιβολίες είχα, αλλά επέμενε ο κομμωτής. Μπορεί να νόμιζε ότι ήταν καλύτερα. Αν δεν το δοκιμάσεις, δεν μπορείς να ξέρεις. Τι λες, να έρθω μια μέρα να μου τα αλλάξεις. Όποτε θέλεις, με μεγάλη μου χαρά. Δηλαδή, εσένα πάντα σου άρεσε το μαγείρεμα. Από μωρό παιδί. Έμπαινα μέσα στην κουζίνα και ζάλιζα τη μητέρα μου. Τι είναι αυτό, πώς το λένε, γιατί το βάζεις. 9 χρονών έφτιαξα κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Πλάκα κάνεις. Αλήθεια. Λοιπόν, έκλεισε. Από εδώ και πέρα η κουζίνα είναι ο δικός σου χώρος και εγώ δεν ξέρω αν κατέβαμε εκεί μέσα. Δεν χρειάζεται. Θα σου μαγειρεύω εγώ. Ναι, αλλά και εγώ κάτι πρέπει να κάνω για σένα. Να μου λες. Τι έχεις στο μυαλό σου. Έλα, μην το σηκώσεις. Δεν γίνεται μωρό μου, είναι γνώμη. Daddy cool. Αυτή μου το βάλε ringtone. Έλα, καβούλα μου. Εντάξει, θα έπεσε καμιά ασφάλεια. Άμα πας να... Τι έγινε? Αφού ρενώνει, το ξέρεις ότι φοβάσαι. Έπρεπε να το δεις μόνη σου. Τόσες ταινίες, έπρεπε να πάρεις θριλέρ. Όχι, δεν μπορώ να φύγω τώρα. Εντάξει, δύο ασφάλειες είναι, μπορείς να τις βάλεις και μόνη σου. Έχω στο σιρτάρι το δεύτερο στην κουζίνα. Όχι, δεν μπορώ να έρθω. Είσαι μεγάλο κορίτσι, δεν χρειάζεται να... Γιατί κλαις τώρα, ρε Νόνη? Έλα, Νόνη μου. Ναι, η Μαρίνα είμαι. Ο Θωμάς τώρα έρχεται. Ναι, μην πειράξει τίποτα με τις ασφάλειες και πάρε και καμία φίλη σου τηλέφωνο. Έτσι έκανα εγώ όταν φοβόμουν. Ναι, αλλά θα τα πούμε, φιλάκια. Έφυγες. Ρε Μαρίνα. Είναι ανάγκη να φύγω τώρα. Την ξέρω την Νόνη. Μέχρι να φτάσω εκεί και τις ασφάλειες έχει βρει και θα είναι εντάξει. Ρε Θωμά, μικρό παιδί είναι. Και έκλαιγε κιόλας. Θα ξεχάσω εγώ όταν είδα την έκτη αίσθηση. Τρεις μέρες έκανα να κλείσω μάτι. Συγγνώμη. Το ξέρω ότι είχες άλλα σχέδια για απόψε. Δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι. Θυμωσές. Γιατί ρωτάς, αφού παρά είμαι ειλικρινής και δεν σ' άρεσε να λέω τη γνώμη μου. Νίρισε, είδα τα παιδιά που πάγωσαν και... Και φοβήθηκες μη σχηματίσουν άσχημη γνώμη για μένα. Ναι, δεν σε ξέρουν όπως σε ξέρω εγώ. Εάν με ήξερες, θα γνώριζες ότι όταν λέω αυτό που σκέφτομαι δεν είναι για να προσβάλλω τον άλλον. Εντάξει ρε παιδί μου, μην το κάνουμε θέμα τώρα. Άμα θες σου ζητάω συγγνώμη γιατί είπες τη γνώμη σου και μέτρησε. Εκεί είναι το θέμα, Ηλία. Ότι πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στη γνώμη μου από μόνο σου. Όχι επειδή την αποδέχτηκαν οι φίλοι σου. Εντάξει. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά ήθελα τα παιδιά να σε συμπαθήσουν. Ακριβώς, να συμπαθήσουν εμένα. Όπως εγώ μιλάω και σκέφτομαι. Αν θες να γίνω κάτι άλλο για να με συμπαθήσουν, τότε λυπάμαι. Μπορείς να πας να βρεις μια άλλη λίτσα που να μένει στην Κηφισιά. Εντάξει, ίσως ήμουνα λίγο υπερβολική, αλλά κι εγώ ήθελα να με συμπαθήσουν οι φίλοι του Ηλία. Και όταν μου μίλησαν εκείνες οι κοπέλες για την Τζέννη, τα χάσα. Μα είμαι τελείως χαζή. Πώς δεν σκέφτηκα ότι θα ήξεραν όλοι για την Τζέννη. Και στο καπάκι μου την είπε και ο Ηλίας, λες και την έβρισα την κοπέλα. Εγώ για καλό της τα είπα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν τα παλεύω τα βόρεια προάστια τελικά. Γι' αυτό σου λέω, μην ανησυχείς. Ρε κούκλα μου, ο Μπάμπης έχει πλάνο. Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές πάνε καλά. Λοιπόν, ξυπνάμε το πρωί. Σωστά, ξυπνάμε το πρωί. Ο Μπάμπης έρχεται στη δουλειά. Η γυναίκα σπίτι, καθαρίζει, πλένει, μαγειρεύει. Γυρίζει ο Μπάμπης, τρώει σπιτικό φαγητό. Και το απόγευμα πάμε τα παιδιά βόλτα στις Κούνιες. Και τα πέντε. Πέντε! Θες πέντε παιδιά! Με τέτοια υπογεννητικότητα που είχε η Ελλάδα, άμα ζούσε η μάνα μου, ξέρεις πόσα αδέλφια θα είχα τώρα. 15. Και άμα μας τύχε κανένα στον δρόμο, το κρατάμε. Δεν ανοίγουμε κανένα παράθυρο. Γιατί σαν να δυσκολεύομαι να ψάχνω. Παράθυρο, θέλω το σοφάκι μου. Ο Μπάμπης θα στο ανοίξει. Γι' αυτό σου λέω, μην ανησυχείς. Θα σε κάνω βασίλισσα.
Λίτσα, μα καλά είναι δυνατόν. Πού την πας την άλλη άμα τη λένε Λίτσα. Καλά, έχει ξεφύγει τελείως ο Ηλίας. Άφησε την Τζέννη γι' αυτό πράγμα. Εντάξει, και η Τζέννη κομμωτήριο στο μπουρνάζι έχει, αγάπη μου, αλλά καμία σχέση. Η Τζέννη είναι γυναικάρα. Ψηλή, ξανθιά, καλοντημένη, ξαναφερθεί να μιλήσει. Έχει άλλον αέρα, ρε παιδί μου. Καλά, αυτή δεν κολλάει με εμάς ούτε σε χίλια χρόνια. Και είναι κι άχρωμη, ούτε ωραία δεν τη λες. Ήθελα να ξέρω τι της βρήκε ο Ηλίας. Ένα καπρίτσιο του είναι. Να δεις που θα ξαναγυρίσει την Τζέννη τρέχοντας. Λες. Είμαι σίγουρη. Βάζω και στοίχημα, άμα θες. Την τζαντούλα της Ανέλη που έχουμε βάλει και οι δύο στο μάτι. Μέσα. Είναι δυνατόν. Όλο το βράδυ μου χαμογελούσαν και μιλάγαμε ενώ σκέφτονταν έτσι για μένα. Τι κόσμος είναι αυτός. Και αυτές τώρα είναι φίλες του Ηλία. Και εγώ πρέπει να τις κάνω παρέα. Μ' αρέσει που ο Ηλίας ήθελε να με συμπαθήσουν κιόλας. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν μπορούσα να μείνω για πάντα στην τουαλέτα, αλλά και πώς να βγαίνω έξω. Έσπαγα το κεφάλι μου. Να πάω να τους μιλήσω σαν να μην τρέχει τίποτα ή να σηκωθώ να φύγω. Και ο Ηλίας, τι θα έλεγα στον Ηλία. Τι έπρεπε να κάνω. Πάρε με τηλέφωνο, χτύπα κινητό. Γιώτα, τι κάνεις? Ακολουθώ τη συμβουλή σου, χρησιμοποιώ το κινητό μου. Συγγνώμη, αυτό κατάλαβες να σου λέω εγώ. Να κάθεις και να λες βλακίες στο κινητό σου ή να τον πάρεις τηλέφωνο. Σου μου χαλάς τη συγκέντρωση. Εγώ προσπαθώ να κάνω focus στο κινητό μου. Προσπαθώ με τη δύναμη της σκέψης να δημιουργήσω ένα ηλεκτρομαγνητικό και τηλεπαθητικό κύμα ώστε να φτάσει στο Λεωνίδα και να μου πάρει τηλέφωνο.